Είμαστε εδώ σήμερα για να στηρίξουμε την κινητοποίηση της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, θεωρώντας παράλληλα ότι το νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα για τον οργανισμό αφορά όλους τους εργαζόμενους και τους ανέργους της χώρας, κάθε συνδικαλιστική οργάνωση. Με το νομοσχέδιο εκτρέπεται πλήρως και σε συνέχεια προηγούμενων νόμων ο ρόλος και η αποστολή του ΟΑΕΔ, ένας ρόλος που έχει ως αναφορά τον πρόσφατα απολυμμένο, που έχει αναφορά το μακροχρόνια άνεργο, κοινωνικές παροχές προστασίας ευρύτερες που αφορούν κάθε εργατική λαϊκή οικογένεια, καθώς και τις παροχές που αφορούν και αφορούσαν τους κατεργηθέντες οργανισμούς της εργατικής εστίας και κατοικίας. Ακόμα και η αλλαγή του τίτλου στον οργανισμό, που από οργανισμός υποβιβάζεται σε υπηρεσία, θεωρούμε ότι δεν είναι καθόλου αθώα. Βγάζουν σπυράκια με τη λέξη εργασία, με τη λέξη εργαζόμενος, γι' αυτό τον υποβιβάζουν στα όρια και στα πλαίσια της απασχόλησης, της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας. Γι' αυτό υπάρχει και μία ροή, ένα νήμα που δένει όλο το νομοσχέδιο και μετατρέπει τον οργανισμό σε ένα dealer συνεχών προγραμμάτων κατάρτισης και επανακατάρτισης. Γι' αυτό παράλληλα ετείνεται και το ποινολόγιο των ανέργων, δηλαδή να καθιστούν υπεύθυνο τον άνεργο για την ανεργία του. Γι' αυτό και θέλουν να καταργήσουν, να μειώσουν και να αφαιρέσουν κάθε φωνή μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο που μπορεί να αναδείξει, να μπλοκάρει, να αποκαλύψει αντεργατικά σχέδια και νόμους, δηλαδή με την κατάργηση των εκπροσώπων και της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων του ΟΑΕΔ και τη μείωση των εκπροσώπων από τα συνδικάτα της χώρας, και σε όλη αυτή την κατεύθυνση προκειμένου να γίνουν πιστικοί στον εργαζόμενο λαό έχουν χρησιμοποιήσει τις τελευταίες μέρες τερατώδη ψέματα γύρω από τα επιδόματα, γύρω από τις κοινωνικές παροχές. Εμείς όλα αυτά τα ζητήματα θα τα αναδείξουμε. Καλούμε τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα της χώρας να κάνουν δικό τους αγώνα την υπεράσπιση των κοινωνικών παροχών του οργανισμού, τα επιδόματα ανεργίας, συνολικά το πλέγμα προστασίας των ανέργων.